Στο πεδίο της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, πρωταθλήτρια στην αύξηση φόρων ανακηρύσσεται η Ελλάδα για την περίοδο 2007-2017. Με δεύτερο να ακολουθεί το Μεξικό, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ. Τα αρνητικά, εντυπωσιακά αυτά στοιχεία θα μας εξηγήσει αμέσως τώρα ο Χρυσόστομος Τσούφης που τα έχει αναλύσει. Χρυσόστομε. Καλό μεσημέρι. Δεν είναι υπερβολή αυτό που είπες για ότι είμαστε πρωταθλητές. Πράγματι, από την περίοδο 2007-2017 η Ελλάδα αύξησε τους φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 8 περίπου μονάδες. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση φόρων πίσω από το Μεξικό. Αυτό το 39,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι η 8η καλύτερη επίδοση στις 35 χώρες του ΩΣΑ. Είμαστε δέκατοι στους φόρους στην περιουσία, οι οποίοι έχουν εξαπλασιαστεί από το 2010. Είμαστε τρίτοι στους φόρους κατανάλωσης. Ενώ την περίοδο 2015-2018 σημειώθηκε μία τάση μείωσης των φόρων, η Ελλάδα συνέχισε να τους αυξάνει. Ήμασταν πρωταθλητές στο φόρο εισοδήματος χαρακτηριστικά και το 2016. Μόνο 7 χώρες μεταξύ τους και η Ελλάδα εισπράττουν περισσότερες εισφορές από τους εργαζόμενους σε σχέση με τους εργοδότες. Είμαστε έκτοι στους φόρους κατανάλωσης. Μόνο Ουγγαρία και Δανία έχουν υψηλότερο ΦΠΑ. Το 2015, την περίοδο 2015-2018, μόνο η Ελλάδα, η Ιαπωνία και το Λουξεμβούργο αύξησαν τον ΦΠΑ. Και πάμε και στο άλλο κομμάτι της έκθεσης που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είμαστε δεύτερη στη φορολόγηση των τσιγάρων. Πίσω από τη χειλή. Στην τελική τιμή των τσιγάρων, πάνω από το 80% είναι φόροι. Μόνο Ελλάδα, Ουγγαρία και Ισραήλ, αλλά και Ολλανδία φορολογούν πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης διαφορετικά, παρότι η έκθεση λέει ότι είναι ουσιαστικά το ίδιο προϊόν. Είμαστε 7η στον ΩΣΑ στην φορολόγηση της βενζίνης, 4η στο πετρέλαιο θέρμανσης και ενώ υπερφορολογούμε δεν τους εισπράττουμε κιόλας, 4η από το τέλος στη συλλογή του ΦΠΑ, ο συντελεστής εισπραξιμότητας είναι μόλις το 0,44% που σημαίνει ότι από τα 100 ευρώ εισπράττουμε μόνο τα 44.